Το Πρωτογεγραμμένο έγκλημα στα τέμπη, κάνουμε και με αυτόν τον τρόπο πράξη την υπόσχεση να συνεχίσουμε μέχρι τέλου και με αυτόν τον τρόπο να μην ξεχαστεί, να μην συγκαλυφθεί. Εμεί οι εργαζόμενοι σιδηρόδρομου καταλαβαίνουμε την ευθύνη που έχουμε για ασφαλεί μεταφορέ, καταλαβαίνουμε πω το έργο μα γίνεται δύσκολο με τι δυσμενεί συνθήκε που επικρατούν στο εργασιακό μα χώρο και για όλε τι ειδικότητε που είναι αναγκαίε για τη σωστή και σύγχρονη λειτουργία του σιδηροδρόμου, του μηχανοδηγού, του τεχνίτη, του κλειτούχου κ.ο.κ. Οι έλλειψη του προσωπικού είναι απελπιστικά μεγάλε, οι καταστάσει απαρχαιωμένε, κυριαρχούν η έλλειψη κατάλληλου και σύγχρονου εξοπλισμού, η λυπή εκπαίδευση, αλότρια εργασία, εκτεταμένη υπερεργασία και καταπώνηση του προσωπικού. Αυτή είναι η εικόνα των περισσότερων βασικών χώρων σε επισκευέ του αρχαίου υλικού. Δεν αποτελούν βέβαια εξαίρεση και συνθήκε πάνω στα τρένα. Αποτέλεσμα είναι η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων που σημειώνονται σε όλο το εύρο δραστηριοτήτων στον ελληνικό σιδηρόδρομο όλα αυτά τα χρόνια, Σημειώνονται συνεχώ εργατικά ατυχήματα στο σιδηρόδρομο, καθώ και οι εργαζόμενοι βρίσκονται έκθετοι σε μια σειρά κινδύνου, για του οποίου η εταιρεία διαφορεί, με αποτέλεσμα να υπάρχει συνεχώ ο κίνδυνο για τραγικό δυστύχημα, όπω απέδειξε και η ίδια η ζωή. Ατυχήματα που χτύπαγαν το καμπανάκι, αλλά κανεί δεν άκουγε. Από το 2008 έω το 2021, σύμφωνα με δικέ του εκθέσει, καταγράφηκαν 324 σοβαρά ατυχήματα στον εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, με αποτέλεσμα το θάνατο 199 ατόμων και το σοβαρό τραυματισμό 170. Το 2017 που έγινε σοβαρό δυστύχημα στο Άνδεδρο, με τρει νεκρού και έξι τραυματίε, που και τότε το πόρισμα ανέδειξε μια σειρά μεγάλων ελήψεων. Πίσω, βέβαια, από την αδιαφορία δεν έφτακαν οι κακέ διοικήσει ή μια κακή ιδιωτικοποίηση όπω έχει ακουστεί. Ο βασικό λόγο παραμένει ότι η εργοδοσία δεν παίρνει μέτρα προστασία, γιατί αποτελούν κόστο και εμπόδιο στην κερδοφορία. Εξίσου σοβαρή είναι η κατάσταση στο δίκτυο και τη σιδεροδρομική γραμμή, στο κρατικό ΩΣΕ, κυριαρχεί η υποχρηματοδότηση, η απαξίωση και στο παρελθόν δημιούργησε περιβάλλον εκδήλωση μικρών αλλά και πολύ σοβαρών ατυχημάτων, τραγική είναι η έλλειψη προσωπικού, ενώ η μερική αντικατάσταση του παλιού πολύ έμπειρου προσωπικού γίνεται με εργαζόμενου που δουλεύουν με μπλοκάκι, χαμηλή εκπαίδευση και εξειδίκευση. Βασική προπόθεση προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ιδιωτικοποίηση του σιδηροδρόμου ήταν και η αποξίωση του και μετά η δυναμία, η δυναμία του να τα επεξέλθει λειτουργικά. Έτσι έφτασε από, από 12.000 εργαζόμενου σήμερα να εργάζονται 720 και να προσπαθεί να λειτουργήσει με 1.470 κενέ οργανικέ θέσει. Πράγμα που είναι αδύνατο. Οι εργαζόμενοι είχαν και έχουν γνήσιε ανησυχίε. Κάνουν υπεράνθρωποι προσπάθεια να τα επεξέλθουν με τι δυσκολίε που γεννάνε οι ελλείψει και η επιχειρηματική λειτουργία του σιδηροδρόμου, η λογική του κόστου ωφέλου. Τα συνεχόμενα ατυχήματα και ο φόβο για ενδεχόμενο σοβαρότερο ατυχήματο βρισκόντουσαν και βρίσκονται στο επίκεντρο διαμόρφωση διεκδικήσεων από του συνδικαλιστέ τη ΔΕΣΚ που συμπληρώνονται στο ΠΑΜΕ. Όλο το προηγούμενο διάστημα οι εργαζόμενοι σιδηρόδρομο, παρά τι δυσκολίε, δεν το βάλαμε κάτω. Προβάλαμε την αναγκαιότητα μόνιμων προσλήψεων σιδηρόδρομο με πλήρη δικαιώματα Αντιτεχθήκαμε σε όλε τι ελαστικέ μορφέ απασχόληση που υπάρχουν στον δρόμο, με μπλοκάκια, συμβασιούχοι, εργολαβικοί, ενοικιαζόμενοι. Αντιταχθήκαμε όχι στα λόγια, αλλά με πράξη στη μη συμμετοχή μα στη χρήση του σιδηροδρόμου με μεταφορά πολεμικού υλικού του ΝΑΤΟ στι εμπόλεμε περιοχέ, όταν σε κομμουνιστέ και εργαζόμενου του ζητήθηκε να εργαστούν για αυτόν τον σκοπό και αρνήθηκαν να συμμετάσχουν. Δυστυχώ, η ανακοίνωση που βγάλαμε σε 7 Φλεβάρι του 2023 αποδείχθηκε προφητικά τραγική, Όμω δεν ήταν η μοναδική ανακοίνωση. Εδώ και χρόνια παλεύουμε για να γίνουν γνωστέ όλε οι λήψει για να γίνει η κατάσταση καλύτερη για του εργαζόμενου και το επιβατικό κοινό. Δίνουμε υπόσχεση με το έγκλημα στα ΤΕΜΠΗ πω η σιδηροδρομική μαζί με το λαό θα κάνουμε πράξη το ποτέ ξανά. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα ώστε να μην χυθεί άλλο ένα ράγκη του κέρδου. Έχουμε ήδη θέσει το θέμα στο σωματεία και καλούμε του εργαζόμενου να δυναμώσουμε ακόμη περισσότερο τον αγώνα μα για να παρθούν ουσιαστικά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου με πλήρη δικαιώματα. Αγωνιζόμαστε για εξυγχρονισμό του μηχανολογικού και εξοπλισμού των εγκαταστάσεων, πρόσληψη μόνου προσωπικού και, προγράμμα, και προγράμματα εκπαίδευση όλων των ειδικοτήτων, χορήγηση όλων των μέσων ατομική προστασία, να μπει τέλο στην εξωτερική υπεραργασία και στην αλότρια εργασία, προληπτικέ εξετάσει για επαγγελματικέ ασθένειε, δημιουργία και επιτροπών εργαζομένων για την υγεία και την ασφάλεια, για να περασπιστούμε τη ζωή και την ασφάλειά μα και την ασφάλεια των επιβατών. Σας ευχαριστώ.